Για ένα προξενιό αυτή τη στιγμή και βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ ξεχνάει όχι μόνο ότι έπεσε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, ξεχνάει ότι είναι αυτή τη στιγμή ένα κόμμα 20 μονάδες κάτω από ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το ξεχνάει και συζητάει ίσως ενδεχομένως επειδή δεν έγινε από ό,τι έχω δει. Δεν κατάλαβε επίσης τι εννοούσε με την έννοια σταθερότητα ο κύριος Κουκουλόπουλος. Γιατί προφανώς δεν έγινε εμφύλιος πόλεμος, όπως είχε πει ο κύριος Γρηγοράκος. Η κυβερνητική σταθερότητα είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά ως έννοια. Δεν νομίζω ότι βγήκε η Ελλάδα από το ευρώ, εκτός αν νομίζετε ότι βγήκε ή θα βγει. Εγώ σας είπα κυβερνητική σταθερότητα, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε υπάρξει υπουργός, έχετε βγει εκατοντάδες φορές τηλεόραση. Αφήστε με, επειδή έχω βγει μία, να μιλήσω τη δεύτερη λίγο, να κλείσω μια πρόταση, έτσι, αν θέλετε. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, δεν καταλαβαίνει ότι πια η θέση του δεν είναι αυτή που ήταν παλιά. Και εγώ πιστεύω ότι καλά θα κάνουν να ακούσουν όλοι, η κεντροαριστερά δηλαδή, τον κύριο Μανδραβέλη. Ο κύριος Μανδραβέλης αυτή τη στιγμή μιλάει ως η συνείδηση της κεντροαριστερής παράταξης, που είναι ίδια με την κεντροδεξιά παράταξη. Η δηλαδή είναι η παράταξη του λεγόμενου υπαρκτού ευρωπαϊσμού. Και ξέρετε τι εννοώ με αυτό. Διαβάστε την Καθημερινή σήμερα να δείτε τον κύριο Τίμωθη Άστον, ο οποίος λέει ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι Γιούνκερ και Σούλτς, είναι το ίδιο πράγμα. Τα κόμματα, οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες, είναι παντού τα ίδια και γι' αυτό αναπτύσσονται κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτά λοιπόν. Τον κύριο Θεοχαρόπουλο να